Υποκατάληψη βρίσκεται από χθες στο 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Καβάλας, αφού οι μαθητές παραμονές της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη με μια σειρά αιτημάτων. Η κατάληψη συνεχίζεται και σήμερα, ενώ όταν πήγαμε στον διευθυντή της δευτεροβάθμιας, κ. Χεριστανίδη, μας εξήγησε τα αιτήματα και τα κίνητρά τους, συμπληρώνοντας πως ζήτησε συνάντηση μαζί τους, αλλά δεν δέχθηκαν. Ωστόσο, αφού μιλήσαμε με τον κύριο Χεριστανίδη, αντιπροσωπεία των μαθητών με μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εμφανίστηκε στο γραφείο του. Εκεί οι μαθητές εξέθεσαν τα αιτήματά τους με κυριότερα το πρόβλημα με τις μετακινήσεις των μαθητών, αφού όπως καταγγέλουν, πολλές φορές αναγκάζονται να πληρώνουν εισιτήριο για να πάνε στο σχολείο. Το δεύτερο αίτημά τους αφορούσε το πετρέλαιο θέρμανσης στο σχολείο τους, για το οποίο απαιτούσαν να δοθούν εγγυήσεις ότι και μετά τα Χριστούγεννα θα έχουν πετρέλαιο. Εν τέλει, η συνάντηση απέβη άκαρπη, αφού οι μαθητές ζητούσαν έγγραφες εγγυήσεις για τα αιτήματά τους, πράγμα που δεν μπορούσε να παρέχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και η κατάληψη συνεχίζεται. Χθες οι μαθητές αρνήθηκαν να μπουν μέσα στις τάξεις και όταν ζήτησαν να μου φέρουν τα αιτήματα, μου έφεραν ένα κατάλογο με μερικά αιτήματα. Κάποια από αυτά είναι, ας πούμε, το πετρέλαιο, χωρίς κανείς να τους πει ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, ούτε. Κανείς είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνατότητα να ζεστάνουμε τα σχολεία. Απέναντίας, ο Δήμος έχει ειδοποιήσει, έχει ενημερώσει ότι τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα είναι εξασφαλισμένο το πετρέλαιο, η θέρμανση των σχολείων, που σημαίνει ότι και μετά κάτι θα γίνει. Ένα άλλο αίτημα είναι να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία. Το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Ένα τρίτο αίτημα είναι ότι λείπουν κάποιοι καθηγητές. Εδώ οφείλω να πω ότι όντως κάποιοι καθηγητές λείπουν. Αλλά να σκεφτούμε συνολικά. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σχολείο, λείπουν και από άλλα σχολεία. Αλλά όταν μας λείπουν ένας-δύο καθηγητές για μία-δύο ώρες, δηλαδή μία ώρα ενδεχομένως ή δύο ώρες από κάποιο τμήμα, δεν κλείνουμε το σχολείο να χάσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι σε βάρος των παιδιών. Κάπου ένα αίτημα λέει να συμπεριφέρονται καλύτερα οι καθηγητές στους μαθητές. Αυτό εγώ το ακούω έτσι πολύ αόριστα και. Τι θα πει αυτό το πράγμα, αν έχουν συγκεκριμένα παράπονα, γιατί εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να μην συμβαίνει, αλλά λέω, γιατί δεν πάνε να πούνε το συγκεκριμένο αίτημα στη διευθύντρια, να ερευνήσει αν όντως συμβαίνει κάτι και αν όντως συμβαίνει κάτι να διορθωθεί. Δεν βγαίνουμε έτσι αόριστα και να συμπεριφέρονται, αυτό είναι, να είχαμε να λέγαμε. Αυτή τη στιγμή έχουν βάλει, από ό,τι μου είπανε, θρανία μπροστά στις εισόδους και δεν επιτρέπουν να μπει κανένας μέσα στον όροφο, στους ορόφους που είναι το 4ο ΕΠΑΛ. Επίσης διαβάζουμε ότι αυτό το σχολείο δεν θα συμμετέχει στην παρέμβαση της Κυριακής. Όταν δεν μπορεί να μπει μέσα η διευθύντρια, ο γυμναστής, να πάρουν τη σημαία, να δώσουν στα παιδιά, δεν έχει γίνει καμία προεργασία, πώς θα πάνε έτσι και θα περπατήσουν με τα τζιν και με τα ρούχα που φοράνε όταν κάνουν τις βραδινές εξόδους? Δεν πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος, να δοθούν οδηγίες, να δοθεί η σημαία, να δοθούν τα γάντια, να δοθεί όλος ο εξοπλισμός, τα τύμπανα, ό,τι συνοδεύει μια παρέλαση.